είμαστε, εδώ είμαστε πουλάκια μου. Είναι η εκπομπή ποιος αυτός 01. Κωστής Τζατζαρός στο μικρόφωνο, ήρθαμε και μεσημεράκι. Προχωράμε ολοταχώς μέσα στον Ιούλιο, 20 του μηνός. Χρόνια πολλά και από τη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του αθλητικού Λίμπερο 107,4 στους Ηλίες, Λιάκους, Λιάκουρες, Ηλιάνες κτλ. Ελάτε στην παρέα μας, θα ανοίξουμε γραμμές το πρωί. Δεν προλάβαμε, μια μισή ώρα δεν έφτασε να πείτε αυτά που θέλετε. Λέω επιγραμματικά ότι χορηγή της εκπομπής μας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με LG αυτό το διάστημα, ειδικά για ψυγεία, για πλυντήρια, για κινητά, για τηλεοράσεις, κορυφαίο όνομα, κορυφαία τεχνολογία. Μπαίνετε στην ηλεκτρονέτ, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, λέτε είμαι ακροατής του Κωστή και σας περιποιείται ακόμα περισσότερο το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη. Και φυσικά Αιγαίων, πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα, φρεσκότατα, πεντακάθαρα εννοείται. 214.000 για το κέντρο με παραίστικο μεζεδοπολείο, όπως και στο Ρεόκαστρο 695666. Φανταστικές νοστιμιές, λιχουδιές από τον ελληνικό παράδεισο, από την ελληνική θάλασσα στο Αιγαίον. 23 10 287 888. Οφείλω, επειδή δεν μας ακούνε όλοι το μεσημέρι, δεν μας ακούνε και το πρωί, δύο κουβέντες μόνο. Τελείωσε μια χρονιά ψυχοβγαλτική, τελείωσε μια χρονιά η οποία είναι αποτυχημένη για τον ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε άλλο νομίζω υποθεί είναι για να χρυσώσει το χάπι, είναι για να δώσουμε παρηγοριά στον άρρωστο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θεωρώ ότι η ομάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς ήταν απούσα, ήταν κατώτερη των προσδοκιών, μας απογοήτευσε. Παίρνουμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και όλα τα άλλα που έτυχαν και φυσικά το λισαλαίο πόλεμο με τη σκευωρία για την δίθεν συνιδιοκτησία, τους τραυματισμούς, όλα τα λάθη, τα ίδια τα λάθη της ομάδας με τα χαμένα δελτία στο τέλος, τα ιατρικά στο μάτς με την ΑΕΧ, την πολύ ισχνή έως απογοητευτική παρουσία πρωτοκλασσά των παιχτών, την απογοητευτική παρουσία του προπονητή που έδειξε ελάχιστα πράγματα μέσα στη χρονιά, τους τραυματισμούς που άλλοι ήταν θέμα καθαρά ατυχίας, άλλοι ήταν κακής διαχείρισης και αποκατάστασης μετά, όλα τα βάζουμε μέσα στο μυαλό μας, τα κουβαλήσαμε μέσα μας, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και τα ζήσαμε μαζί, τα περάσαμε μαζί. Θέλω να πω κάτι για τους καινούργιους ακροατές, για το Zoom σου. Ζούμε μεγάλες στιγμές, αυτά είναι τα αρχικά μας, αυτό είναι το μότο μας, αυτή είναι η κοσμοθεωρία μας όσον αφορά στην εκπομπή αλλά και στη ζωή. Δεν είμαστε άλλοι εκτός ραδιοφώνου, είμαστε ακριβώς το ίδιο. Και επειδή το ραδιόφωνο είναι η ζωή μας και η ζωή μας μεταφέρεται στο ραδιόφωνο, δεν τα διαχωρίζουμε. Το Zoom σου είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά μας, εμάς, αυτής της παρέας, αυτής της μεγάλης παρέας, θέλω να λέω εγώ, τα χαρακτηριστικά που έχουμε με τις διαφωνίες μας, με τις αντίθετες απόψεις, με τους διαξηφισμούς μας, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα, ωστόσο υπάρχουν κοινοί τόποι που λέγαμε στα αρχαία. Υπάρχουν κοινά σημεία. Ένα από αυτά τα σημεία τα κοινά είναι ότι τις στιγμές τις ζούμε, ακόμα και ότι δεν είναι ευχάριστες. Ακόμα και όταν είναι δυσάρεστες. Είμαστε κοντά σε αυτό που αγαπάμε, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε λέγεται συνάνθρωπος, είτε λέγεται αιμοδοσία, είτε λέγεται ένα γλέντι, είτε λέγεται μια παρέα, είτε οτιδήποτε, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Τις ζούμε τις στιγμές και είναι μεγάλες όταν μας φέρνουν πιο κοντά, όταν μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας, όταν μας κάνουν να γίνουμε περισσότερο ανθρώποι. Αυτό που περάσαμε φέτος με τον κορονοϊό, φυσικά και δεν ήταν ευχάριστο. Εννοείται, όταν φεύγουν άνθρωποι έτσι ξαφνικά από μια πανδημία εν έτη 2020, όμως και αυτό ήταν ζουμουσού, γιατί μας έφερε πιο κοντά, γιατί ανακαλύψαμε περισσότερο τους εαυτούς μας, γιατί καταλάβαμε και αναγνωρίσαμε τι έχει πραγματικά αξία, πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, επαναπροσδιορίσαμε την αξία τους και καταλάβαμε ότι εκεί είναι η πραγματική αξία στη ζωή, εκεί έχει σημασία να ρίξουμε το βλέμμα μας και άλλα πολλά. Ζουμουσού μπορεί να είναι και μια κακή περίοδος της ομάδας που μας βγάζει την ανάγκη από μέσα μας να είμαστε κοντά σε αυτό που αγαπάμε, να κριτικάρουμε με πόνο καρδιάς
να στυλιτεύσουμε κάτι το οποίο είναι λάθος, κάτι το οποίο το βλέπουμε και είναι στραβό και είναι νομίζω μη έντιμο να μην το αναφέρουμε, να κάνουμε τα στραβά μάτια. Ζουμουσού λοιπόν σημαίνει ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Αυτές που είναι έντονες, αυτές που μας φέρνουν μαζί στην παρέα να τις κριτικάρουμε, να τις σχολιάσουμε. Αυτές που μπορεί να μας στεναχωρούνε, αλλά μας βγάζουν τον χαρακτήρα μας. Και ο χαρακτήρας μας είναι, είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε, ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, για μας. Για εσάς που είστε ακροατές μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμείς όταν λέμε ένα τραγούδι, ένα ανέκδοτο, μια ατάκα, όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε το κέφι στον κόσμο, δεν βάζουμε μπάρα σε αυτό. Ναι, η συντριπτική πλειοψηφία, το ξέρουμε και δεν γελιόμαστε, είναι ΠΑΟΚ. Όμως δεν κλείσαμε ποτέ την πόρτα σε κάποιον που είναι μια άλλη ομάδα και υποστηρίζει. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα, από ό,τι φαίνεται με αυτόν τον προπονητή που μας έχει δείξει πολύ λίγα πράγματα, με την ευχή, και έρχομαι τώρα στις πέντε γραμμές που αναβοσβήνουν, με την ευχή, το είπα το πρωί, το λέω και τώρα. Πραγματικά το λέω και το εννοώ, δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι ηρωνία, δεν είναι παπάς, είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε αυτός ο προπονητής να μας διαψεύσει όλους εμάς που λέμε ότι πολύ αμφιβάλλω αν μπορεί να γυρίσει το κλίμα, αν μπορεί να σηκώσει το βάρος, αν μπορεί να βρει χημεία με την ομάδα, με τους ποδοσφαιριστές, με αυτούς που είναι ήδη εδώ, με τους πιτσιρικάδες και εγώ με τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τους πιο έμπειρους, με αυτούς που θα έρθουν. Μακάρι λοιπόν, φίλε, να μας διαψεύσεις κατηγορηματικά. Και εμείς πρώτοι-πρώτοι, παντελονάτα μιλάμε, θα βγούμε να σου πούμε, μαγκά, τελικά είχες δίκιο που έλεγες ότι είχα πράγματα εναντίον μου, ότι είχα ατυχίες, ότι έγραφα βιβλίο, ότι ήταν αυτό, ότι ήταν εκείνο, ότι ήταν το άλλο. Υπάρχει όμως ο αντίλογος ότι παρόλα αυτά δεν σου φταίει κανένας όταν κάνεις στο 62 όλες μαζί τις αλλαγές στο Καραϊσκάκης και χάνεις την πρόκληση στο κύπελο. Λέω ένα. Και βέβαια υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι δεν την έχεις αυτό στην ομάδα, ότι δεν του πήραν παίχτες, ότι ήταν μείον 7 που καταράκωσαν το ηθικό της ομάδας και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε πει. Αυτό το οποίο είπαμε το πρωί το λέμε και τώρα και τελειώνω εγώ έτσι με το επιμύθιό μου. Αν μέχρι τώρα ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και αρκετά ας πούμε φιδωλοί στον τρόπο που μιλούσαμε για πολλά πράγματα, επειδή λέγαμε ξέρεις κάτι, αύριο έχει αγώνα. Δεν είναι τόσο σωστό, δεν είναι τόσο έντιμο να τους ασκούμε τόσο σκληρή κριτική. Ή να λέμε δεν κάνεις, δεν μπορείς και τα λέμε. Την ώρα που αύριο θα έχεις απέτηση από αυτό να μπει, να κερδίσει τον Γαύρο, να κερδίσει τη Χάρτινη, να πάει να πάρει μια πρόκριση στο κύπελο, να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση κτλ. Τώρα αυτό από χθες το βράδυ πάβει να υφίσταται, χωρίς να σημαίνει ότι θα μπούμε να βρίσουμε τους παίχτες, να ξεφτυλίσουμε την ομάδα, να χρησιμοποιήσουμε φρασιολόγιο που σε αυτή τουλάχιστον εδώ την παρέα εμείς το αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Μην νομίζετε και εμείς έχουμε, άμα θέλουμε, μπινελίκι, να δώσουμε και σε άλλους. Από σήμερα λοιπόν μπορούμε να συζητάμε για τον προπονητή, για τους παίκτες, τις μεταγραφές, για. Υπάρχει θέμα αυτό που η εικόνα του Βιερίνια, που ναι μεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει τσαντίλα για αυτό που έχει γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βγάζει έναν εγωισμό, αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Δεν είναι αυτός, ειδικά για το διαμέτρημα, για το χαρακτήρα, για το ήθος του Βιερίνια, δεν είναι αυτός ο τρόπος, δεν είναι ωραία εικόνα, το είπαμε, ξέρετε πόσο τον αγαπάμε. Και είτε μείνει είτε φύγει, τα ίδια πράγματα λέμε εμείς. Δεν αλλάζουν αυτά από το αν θα μείνει ένας ή από το αν θα φύγει. Την ιστορία του ο Αντρέ την έχει γράψει στον ΠΑΟΚ με ολόκληρα γράμματα. Είναι ο αρχηγός που γύρισε και η ομάδα πήρε τα δύο πρωταθλήματα, έκανε τα δύο double. Αυτό δεν αλλάζει. Και πόσο καθοριστικός ήταν και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να το κυλιδώσει μια αποβολή. Που ήταν μια κακή στιγμή, άνθρωπος είναι και αυτός, στράβωσε, νεύρα, ίσως σου λέει ανανέωσα για ένα μήνα και δεν με έβαλε πουθενά στα playoffs, τόσο ας πούμε. Και με βάζει τώρα για 10 λεπτά στο τέλος, 13 πώς ήταν. Okay. Απλά ξαναλέω ότι δεν αρκεί μια κακή στιγμή. Το τι θα γίνει, αν θα μείνει, πώς θα μείνει κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Μια άλλη ιστορία. Πάμε τώρα στις γραμμές. Έχω 5 λαμπιόνια που αναβοσβήνουν. 2-3-10-2-87-8-8-8. Είστε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο. Space FM από εκεί. Καβάλες, Ελευθερούπολες, δεύτερο, τρίτο πόδι, Βόρεια Θάσο κτλ. Έτσι, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ναι. Α, φανταστικός. Καταπληκτικός, περιεκτικός. Ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την.
Καλώς στην Τζόρτζια. Με κάλυψες πλήρως. Έχω αρκετά χυλά και είμαι αρκετά ευρύστερνος. Γι' αυτό. Εγώ άμα θυμούσα να... δεν έχω ανεβάσει τίποτα σήμερα. Ανέβασε ο Δημήτρης. Πίεση. Ένα. Καλημέρα. Α, νόμιζα έλεγες. Α, εντάξει. Okay. Του και εξελευθερία. Φτού. Νόμιζα δεν έχεις ανεβάσει τίποτα, εννοούσα τριγλικερίδια, ζάχαρα, πίεση και τέτοια. Γιατί χθες ανεβάσαμε πάλι. Δεν τα έχω, ευτυχώς. Τελείωσε μια χρονιά με προβλήματα πολλά, ναι. Τώρα ανασυγκρότηση. Ναι. Το αύριο μας ενδιαφέρει. Ναι. Το αύριο μας ενδιαφέρει αυτό. Όλα. Ναι, 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 ναι. Και όσον αφορά τον Αντρέ, μην τολμήσει και φύγει. Σου μιλάω και ανατριχιάζω, δηλαδή, μην τολμήσει και φύγει αυτό το παιδί. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ιβάν, ο Γιώργος, ο Ρεμπέ, ο Καρεμπέ, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Να μην τον αφήσουν να φύγει. Εντάξει. Αυτό είναι τεράστιο κεφάλαιο. Μπορεί να θέλει να φύγει. Περίμενε. Κάτσε, να μην τολμήσει να φύγει. Μπορεί να θέλει ο ίδιος. Να μην θέλει να είναι πια εδώ. Έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί ο Αντρέ ήταν ένα κεφάλαιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ και από την είναι. Πρώτη φορά... Ενεστώτα, όχι αόριστο. Συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη, εγώ λέω ότι θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε ενεστώτα. Ναι. Είναι ένα κεφάλαιο από τότε που ήταν ακόμα από την πρώτη φορά που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Εμένα ο Αντρέ μου θυμίζει Γκαρσία. Ναι, έχει μια ξεχωριστή θέση. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν αλλάζει. Και εγώ προσωπικά σαν μονάδα, έτσι σαν Γεωργιά, δεν θα ήθελα όχι να φύγει, ούτε να το σκεφτεί. Ναι. Και θεωρώ ότι έχει να δώσει ακόμα ο Αντρέ. Και αγωνιστικά. Πολλά. Τουλάχιστον πολλά. Ένα και χρόνο. Αγωνιστικά, και αγωνιστικά έτσι. Και δίπλα στην ομάδα. Έγινε, Τζόρτζια. Και μέσα στα ποδητήρια είναι ο μόνος που κράτησε τον κόσμο στα ποδητήρια. Κανείς άλλος. Έγινε, Τζόρτζια, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Φιλιάκι στο Δημητράκη. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Μετά τις 2.30-3 παρά 20, εκτός απρόπτου θα έχουμε και επικοινωνία με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Ναι, γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον. Έλα, φιλάρετε μου. Ξέρεις, σήμερα και το έχει ευτυχώς στο ΠΑΟΚ 24, 51 λεπτά είναι η συνέντευξη του Κούγια. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Κάποια στιγμή συγγνώμη που το λέω, ήμουνα στο γιατρό, το είπα και έξω στη Μαρελής και πρόλαβα τα τελειώματα. Γιατί είχα μια εξέταση σήμερα. Στη μέση περίπου. Ναι. Στη μέση ακριβώς. Περίπου, δεν ξέρω. Δεν το είδα τώρα έτσι αναλυτικά για να σου πω ακριβώς το. Θα μπω να, μου είπαν βέβαια ότι το ρωτήσαν τα πάντα. Ό,τι έστειλε ο κόσμος. Έτσι, το ρωτήσαν τα πάντα τα παιδιά. Ναι, έτσι. Όχι, καλή δουλειά. Απλά. Δεν πρόλαβα όμως. Ναι. Για την τιμωρία του ΠΑΟΚ στο Εφέσιον, ναι. Άλλαξε μέσα σε 5 λεπτά 3 φορές. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας? Ναι. Ναι. Η πρώτη ήταν ότι λυπάμαι πολύ που θα καθυστερήσει γιατί θα χάσει 7 βαθμούς από το καινούργιο πρωτάθλημα. Μετά. Η δεύτερη ήταν γιατί συνέχισε την κουβέντα ο Χρύσανθος για το ότι δεν υπάρχει κάποια ποινή αν θα πάρουν το δεδομένο των κανόνων της ΕΠΟ, είπε ναι, έχετε δίκιο, τότε λέει μάλλον θα πρέπει να υποβιβαστεί. Α, μάλιστα, ναι. Και στη συνέχεια αυτή, ναι. Λέει, με ποιους κανόνες, λέει θα πάρει τους κανόνες της UEFA. Ναι, αλλά η UEFA υποβιβάζει, λέει ο Χρύσανθος πάλι, υποβιβάζει λέει τη μία ομάδα. Ναι. Ναι, λέει θα υποβιβαστεί η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ δεν θα πάθει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, αν το ακούσεις... Δηλαδή... Γιατί κοίταξε στην εταιρεία, ναι. Αρχή, ούτε κύριε, κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούγει αυτό, να αλλά μετά... αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήσαν μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό... Αυτό. Εμείς... Για πες, φιλάρετε. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το πεντάλεπτο το απόλυτο. Για να καταλάβει κανείς πόσο πολύ εύκολα βάζει κανείς επιχειρήματα απλά μέσα στην λογική, ναι, ενός νομικού, δυστυχώς. Ναι. Εντάξει. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλαρετέ μου. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το Στράτο. Καλώς. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι συμφωνώ μέχρι κεραίας με αυτά που είπε ο πρώτος φίλος πριν την Τζόρτζια. Ναι, δηλαδή εγώ. Όχι. Εγώ ήμουν πριν την Τζόρτζια. Όχι, ο πρώτος ακροατής.
Ανέσοντα. Συμφωνώ μέχρι κεραία. Φοβερή. Κοίταξε, είναι ωραίο να ταυτίζεσαι, φίλε, με τον συνακροατή. Είναι, δείχνει ότι έχουμε κάποια κοινά μεταξύ μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι χρόνια πολλά σε όλους τους Ηλίες. Στον Ηλία Ρίχτο. Χρόνια πολλά στον Ηλία Προυσανίδη. Ναι. Χρόνια πολλά στον καλύτερο Έλληνα διαιτητή, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα πάντα, τον Ηλία Σπάθα. Χρόνια... με τα δικά του λεγόμενα, έτσι. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ηλία Ρίχτο. Ναι, αυτός, φίλε. Πού είχε να ξεκινήσεις. Ο Ηλία Ρίχτο με την πουλτόσα. Ηλία Ρίχτο! Αυτός θα γκρεμίζει όλα, οπότε είναι τελευταίος. Λοιπόν, ναι, μάλιστα. Και πέρα από αυτό, χρόνια πολλά στην ανίκανη ελληνική αστυνομία, η οποία παραδέχεται δημοσίως και ξεφτιλίζεται λέγοντας ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που θα είναι 22 ποδοσφαιριστές, τα 15 άτομα του τεχνικού team και 100 οπαδοί. Συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Και εδώ να δούμε το ρόλο του κυρίου Πατούλη, φίλου του Μαρινάκη, ο οποίος ξαφνικά σαν περιφέρεια φέρνει όλο το θέμα πάνω κάτω, έτσι. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, αυτά για όσους ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι και υπόψη ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει γήπεδο και ακόμα περιμένουμε να διοριστεί η Επιτροπή Καφτατζογλίου στα 2 για να, να βάλει την υπογραφή, ε. Φτάσαμε Ιούλιο. Κοντεύουμε Αύγουστο, έχει ένα χρόνο που βγήκε η Νέα Δημοκρατία και ακόμα ορίζεται η Επιτροπή. Τέλεια! Και υπόψη είναι, το Καφτατζόγλιο είναι ακόμα ρημάδι. Δώσανε 1,5 εκατομμύριο στο Γκούγια και στο Αλκαζάρ και στο Καφτατζόγλιο που είναι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που είναι το μοναδικό στάδιο που υπάρχει πέρα από το στάδιο του ΠΑΟΚ και του Άρη που δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα και είναι ιδιόκτητα. Αθλητικές διοργανώσεις, το έχουν αφήσει για πει. Ενημερωτικά, ε. Και θέλουν να ρίξουν 10 εκατομμύρια ευρώ στο Παγκρίτιο για να φέρουν να κάνουν το Conference League. Και γελάει ο κόσμος. Και βγαίνει ο Πλεϊμομπιλάκης και λέει γιατί λέει η ΕΠΟ αποσύρει την υποψηφιότητα. Yeah. Όταν σου ζητάνε 10 εκατομμύρια για να ρίξεις το Παγκρίτιο για να το κάνεις γήπεδο, πώς είναι δυνατό να μην αποσύρει την υποψηφιότητα. Γελάει ο κόσμος. Για τον Πλεϊμομπιλάκη που βγαίνει και σαν επαγγελματίας υγείας, εμένα με θίγει που αυτός ο άνθρωπος είναι σε υπεύθυνο πόστο και βάζει την πιστοποίηση ενός δελτίου υγείας με τα τεστ για τον κορονοϊό. Ακριβώς. Βάζει την κουβέντα μέσα. Πού στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη που για όποιον δεν ξέρει οι παίκτες κάνουν και πριν την προπόνηση και μετά μοριακό. Κάνουν δύο την ημέρα. Συνέχεια. Ένα, όπως κάνουν στις συνέχεια. Δηλαδή, και που ξέρουμε πολύ καλά και στο θέμα του τομέα της υγείας και στα νοσοκομεία της πόλης. Τι έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος. Μην τα λέμε πάλι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και αυτό μέσα είναι, Στράτο. Είναι άλλο κομμάτι. Δεν θα το πάμε εκεί. Είναι συγγενής χώρος. Άκου Κώστα, ο καθένας το τι έχει μέσα στην ψυχούλα του και θέλει να το προσφέρει στον συνάνθρωπο που δεν έχει ή που δεν μπορεί. Για μένα ο Σαββίδης που προσφέρει, ξέρω εγώ, 500.000 ευρώ είναι το ίδιο πράγμα με το να πάρεις εσύ ένα αδίβρο και να το δώσεις ένα ανάστεγο γιατί δεν έχει να φάει. Την ίδια καλοσύνη αισθάνεστε μέσα σας και δύο, απλά ο άλλος έχει 500.000 και εσύ έχεις 2 ευρώ ρε φίλε. Δεν θα μετρήσουμε ποιος την έχει μεγαλύτερη, συγγνώμη, και όλα αυτή τη φιλανθρωπία. Είναι το τι έχει ο καθένας μες στην ψυχούλα του. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της ανικανοσύνης και κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Και ο υποφαινόμενος που σου μιλάει δεν θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερος. Εγώ τα ίδια έλεγα για τους προηγούμενους. Αυτό λέμε κάθε φορά. Όταν καταγεραυνώνουμε τον έναν, δεν σημαίνει ότι το κάνουμε για να επενέσουμε τον άλλον. Ή τον τρίτο στον οποίο δεν αναφερόμαστε, ή τον τέταρτο. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να μην καταλαβαίνει ακόμα ότι το γαλάζια παιδιά παντού είναι σλόγγαν, είναι μποτισμένο στο DNA. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Έγινε και Στράτο. Και ένα τελευταίο. Κάνε επίλογο σε παρακαλώ. Όσο για την ομάδα, για μένα ο συγκεκριμένος προπονητής σου είπα πρέπει να φύγει, γιατί το υλικό που έχεις δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που παίζεις. Δεν μπορεί οι παίκτες του 8 να σου παίζουν 5. Ναι. Μα υποτίθεται ότι τον κρατούν και θα αλλάξουν το υλικό. Αυτό λέμε. Τον κρατούν και θα αλλάξουν το υλικό. Ναι. Όχι όλο, αλλά ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ, εφόσον μείνει ο συγκεκριμένος προπονητής, το καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούν να συμπορευτούν.
Εντάξει λοιπόν, έτσι. Αν είναι να τον κρατήσουν, ΠΑΟΚ θα είμαστε και πριν. ΠΑΟΚ καλά, εννοείται. Και δεν έχει να κάνει. Και θα διαφωνήσω μαζί σου εν μέρη λέγοντας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να αποδείξει ο προπονητής αυτός ότι μπορεί. Εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζει ο ΠΑΟΚ, φίλε, μέσα στο γήπεδο να παίρνει δίκαια τα πρωταθλήματα. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά για να γίνει, για να γίνει αυτό. Οτιδήποτε, αλλά με οποιονδήποτε και αν είναι στο δημόν, γίνεται να πας. Με οποιονδήποτε, φίλε. Γίνεται να πας εσύ, να τους προπονήσεις. Δεν έχω χρόνο. Δεν πειράζει. Γεια! Αυτό λέμε. Στράτου, το ίδιο πράγμα λέμε. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι. Αφού θα είναι αυτός, για να πετύχει η ομάδα, πρέπει να πετύχει και αυτός. Δεν γίνεται η ομάδα να πετύχει και αυτός να είναι αποτυχημένος. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα τα δύο. Να είναι αποτυχημένος ο προπονητής, ξέρω εγώ, και η ομάδα να είναι επιτυχημένη. Γίνεται, ξέρω εγώ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε. Κωστή μου. Χρήστος είσαι? Α, δεν σε κατάλαβα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Για πες. Είπα να σε ξεγελάσω λίγο, αλλά λέω άσε. Έλα, έλα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή δεν άκουσα τη συνέντευξη του κύριου... Ναι. Δεν, ήμουν στο γιατρό, είχα εξέταση σήμερα την επομένη που θα τέλειωναν όλα, είχα μια εξέταση σημαντική και ήμουν στο γιατρό. Άκουσα μόνο το τελείωμα. Απλά και... ήθελα, επειδή είμαι ο Χρήστος, είμαι σίγουρος, σε θέματα νομικά ξέρει πολλά και περισσότερο και από δικηγόρους. Αυτό που μου είπαν είναι ότι τα παιδιά, για να μην αδικώ τον ένα από τους δύο, ότι τα παιδιά το ρώτησαν αυτά που θα θέλαμε να ρωτήσουμε, πολλά από αυτά, πολλά από τα μηνύματα που ήρθαν. Όχι, ναι. Διαβάζοντας αυτά που είπε ο Φιλάρετος πριν, πιστεύω ναι, όντως ότι ναι. Τέλος και έγινε κάτι σοβαρές. Να προσθέσω και κάτι που το άκουσα στο τέλος. Υπάρχει ραντεβού και θα έρθει και στο στούντιο ο Κούγιας. Έτσι, οπότε... Να το ρωτήσουμε, μία ας πούμε. Εγώ μία ερώτηση ήθελα. Εγώ θα το. Δεν ξέρω αν ρώτησαν τα παιδιά. Πόσο, ας πούμε, περιποιεί τιμή στον ίδιο να παίρνει τον ύμνο μιας ομάδας, ενός λαού, ανθρώπων που για αυτούς είναι κάτι ιερό και να το βάζει χαργεντιζόμενος, ας πούμε, στα μεγάφωνα. Μια άλλη ομάδα. Ένα. Όχι, εγώ κάτι έτσι, πολύ πιο σημαντικό. Τον αυτήνει, ας πούμε, ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω αν το ρώτησε αυτό. Αν το ρώτησαν τα παιδιά, ή να το λέει τον άλλον μια ποδοσφαιρική απάτη. Πόσο ωραίο είναι αυτό, ή κάποιον που σε αποκαλούσε σκουπίδι και τώρα λες ότι είναι φίλος σου. Πώς γίνεται αυτό? Απλά δεν θέλω να πω κάτι, Χριστό μου, να μπω να ακούσω τη συνέντευξη, να τη διαβάσω, για να μπορώ αύριο να συζητήσουμε όσο θέλετε. Πράγμα, ναι. Επειδή μιλάει και είναι γνώση των νομικών κτλ., μπορεί να μας πει ο κύριος Κούγιας, αν μπορεί να μας εξηγήσει, το έχουμε ξαναρωτήσει, πώς γίνεται από τον Νοέμβριο. Μπορεί και νωρίτερα να διαλαλεί στην Αθήνα ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, ενώ δεν υπήρχε τότε το νομοσχέδιο της ΠΑΕ και δεν προβλεπόταν της κυβέρνησης και δεν προβλεπόταν πουθενά ποινή αφαίρεσης βαθμών. Σωστό. Τι και από πού το ήξερε? Πολύ απλό. Δηλαδή, πώς γίνεται να λες, είναι σαν να λέω εγώ, ας πούμε, για κλοπή, ότι υπάρχει μόνο η ποινή του αγωνισμού. Και εγώ να λέω ότι παιδιά αυτός εδώ θα φάει 6 μήνες φυλακή. Ναι, ναι. Ενώ δεν προβλέπεται από πουθενά. Σωστό. Το πει αυτό, επειδή το θα έρθει στο στούντιο και θα είναι με Ζαγόρα και Κόλκα κάποια στιγμή. Ωραία. Έτσι και με τα παιδιά. Ελπίζω να το ρωτήσουν αυτό το πράγμα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, για τον προπονητή, εντάξει, αν έχουν σκοπό να το στηρίξουν, όχι μόνο αγωνιστικά με την έννοια των παιχτών, αλλά και με το δυναμικό που προπονεί την ομάδα, που θα είναι στην αποκατάσταση στους γιατρούς, στους γενικούς αρχηγούς και τους πάντες και πιστεύουν ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει δουλειά, να τον κρατήσουν και εμείς είμαστε μαζί τους. Αν το κάνουμε, μήπως επειδή ξέρουν ότι κάνανε πάρα πολλές παραλήψεις φέτος και ουσιαστικά το ρίξανε στον ωκεανό χωρίς σωσίβιο, γιατί για να είμαστε δίκαιοι ουσιαστικά αυτό συνέβη, το μόνο που του δώσαμε ας πούμε ως εχέγγυο ήταν το μεγάλο του συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο τον βοηθήσαμε ως σύλλογος, έτσι, στο μέγεθος και όλα αυτά που αντιμετώπισε, παρά τα τεράστια λάθη του και τις παραλήψεις του, να τον κρατήσουν. Χρήστο μου, σε αυτό που λες, πριν να κλείσεις, σε αυτό που λες, οι πληροφορίες λένε τι? Έρχεται αρχηγυμναστής, ένας μόνιμος, ο οποίος θα, και πιθανόν να είναι κάποιος παλιός γνωστός, έρχεται ένας γυμναστής ο οποίος θα έχει την εποπτεία της φυσικής κατάστασης και του θέματος αυτού, αφού το επιτελείο του σίγουρα έχει αποτύχει σε αυτόν τον τομέα. Έρχεται προπονητής θερματοφυλάκων, είναι ήδη εδώ. Προφανώς θα υπάρχει ιατρικό team διαφορετικό με τις αποκαταστάσεις, με την επαναφορά των παικτών, την επάνωδό τους μετά από τραυματισμούς. Άρα βλέπεις ότι
του χτίζουν γύρω-γύρω μια κατάσταση. Ωραία, ωραία. Έτσι, για, και θα αυτό τα δούμε όλα θέλω, αυτά. Θέλω να πω να είναι, ρε παιδί μου, ενσυνείδητη η απόφαση και όχι κάτι το οποίο είμαστε υποπτήρες, γιατί έχουμε 10 μέρες να αποφασίσουμε και γιατί θα κάψουμε και την επόμενη χρονιά. Ακριβώς. Και επειδή αυτοί ετοιμάζουν, είπαμε, εξαγωνιστικά μία από τα ίδια, ναι, για να μας αποπροσανατολίσουν, πρέπει να περιχαρακώσουμε το αγωνιστικό τμήμα. Σωστό. Να μην ασχοληθεί με αυτό το πράγμα που θα γίνεται εξωαγωνιστικά. Ακριβώς. Η κυβέρνηση έχει δείξει κάθε πρόθεση να κάνει όλα τα χατήρια του Ολυμπιακού. Πρώτερος, ανέτοιμος βίος. Πρώτερος, ανέτοιμος βίος. Σε ευχαριστώ, Χριστάρα. Ναι, αν είναι κάτι ακόμα. Ναι. Επειδή είπε ο Φιλάρετος ένα θέμα για τον Σπυρόπουλο και έγινε παρεξήγηση. Λοιπόν, να πω εγώ ότι τον Αλέξη Σπυρόπουλο το θεωρώ μακάν το δεύτερο, τον καλύτερο speaker στην Ελλάδα, ναι, γνώστη κτλ. Αλλά δυστυχώς ο τρόπος που σπικάρει τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αυτό που είδα, που άκουσα στα πλοίο, ναι, δεν είναι ΠΑΟΚ TV. Μέσα των θυρών θα μπορούσε, φίλε, να αποκοιμήσει το πιο ανήσυχο, ναι, ναι, μωρό. Πιστεύω ότι και ο Φάνος θα κοιμότανε σε πλατεία ακούγοντας τη μετάδοση. Ήρωας. Θα ήταν ήρωας. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει ή να αποφασίσει να γίνει ο Αλέξης Σπυρόπουλος που σχολιάζει τα ευρωπαϊκά μάτς. Με τον ενθουσιασμό, με χρώμα όπως το λες, και με κέφι, ναι, και όρεξη. Ή αλλιώς καλύτερα είναι να έρθει κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος να ανταποκρίνεται στο ΠΑΟΚ TV και όχι ότι θέλουμε να ακούμε κάτι σχόλια διάβασα τύπου το Λοντιάδη ή τον οποιοδήποτε που θα κάνει το άσπρο μαύρο. Εμείς θέλουμε απλά μια, πιστεύω αυτό, όχι εμείς, εγώ, ναι, για να μην πει, ναι, 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 άλλος, και πιστεύω και ο Φιλάρετας, κάτι τέτοιο, να δίνει, ωραία, ένα χρώμα, να μην είναι ένα άγευστο, ναι, και άλλο, ναι, στο πράγμα. Αυτό που ευχαριστώ, πράγμα. Χρήστο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε εδώ, αυτές οι δύο τελευταίες γραμμές. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Λέω, ναι, μιλάς. Ναι, ναι, βεβαίως. Α, με μένα. Ναι, ναι. Έλα, έλα. Καλώς έλα, Κωστή. Από Χρήστο σε Χρήστο, ρε Κωστή. Έλα, 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 γόρι μου. Ναι, αν και περίμενα πολλή ώρα στην έχεις δίκιο, εγώ απολογούμε, απολογούμε, δεν έκανα παιδιά. Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά θέλουν να πούνε τη γνώμη τους. Εντάξει, και καλά κάνουν και την άποψή τους. Και ο Χρήστος σε προηγούμενο συνομιλία είναι ωραίο παλικάρι, καλό παλικάρι και καλό παγκοσμίο. Ναι. Τώρα, Κωστή, λίγο πολύ για τα αγωνιστικά, αναφέρθηκες και στην εισαγωγή. Τώρα τι διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν στα αγωνιστικά, στο θέμα του προπονητή, σε άλλες όλες διορθωτικές κινήσεις, πέσω γυμναστές, όλα αυτά, ιατρικό τίμ, όλα τα πάντα, όλα, ναι, όλα, όλα αυτά, εντάξει, πολλά όπως πρέπει, το συνέδεσες και με αυτό το κακόγουστο μπλέξιμο, αυτή την κακόγουστη φάρσα, πώς να το πω, το κακόγουστο αστείο που συνεχίστηκε και μόλις πριν μια ώρα, Κωστή, αυτό που μας κάνουν όλη τη χρονιά που μας κάνουν, που, χρόνια ολόκληρα με διαφορετικές περιπτώσεις που μας στείλανε στην Σπιναλόγκα να παίξουμε τότε με τον, ναι, ναι, με τον Φρουτέμπορα, δηλαδή με τιμωρίες που πήρε ο Βουλινός στην ομάδα, δηλαδή όλα, χιλιάδες παραδείγματα εδώ με είναι τον Ιβάν που πήρε με τον Παπά που πολλά χρόνια τραβάει αυτή η κολόνια. Ναι, αλλά τώρα που είμαστε πολύ δυνατοί, μας κλέψανε και με το Πλατανιά, Κωστή, περνάει έτσι, μπάει. Και ήταν, ναι, ακόμη πιο στρανταχτό. Ήπει αδεία. Πλακώσαν τον Πλατανιά και το πήραν στα χαρτιά. Ήπει αδεία. Ήπει αδεία για να μην τιμωρηθούν με 6 βαθμούς για να πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα. 3 είναι τα ντάμπλ, Κωστή. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα λίγο πολύ που είπε και ο Χρήστος που δεν άκουσε και εσύ, λίγο πολύ την άκουσα. Αυτό τον υποβολέα του λιμανιού, αυτό ποιος τον νομιμοποιεί, Κωστή, μέχρι, ναι, και σήμερα, μέχρι και πριν μια ώρα, ό,τι, ναι, πρόλαβε να τον ρωτήσει εγώ. Ο Στέργιος Αναστασιάδης την πήγαινε την κουβέντα στην Παναχαϊκή, ήμουν έτσι εκείνο, άλλα λόγια, ναι, να αγαπιόμαστε. Ποιος τον νομιμοποιεί να λέει φορά παρτίδα ότι ο ΠΑΟΚ έχει την Ξάνθη και, ναι, να προκαταβάλει την Εφέσερο ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ από του χρόνου με μείον 7, βέβαια μετά το αυτό, άλλαξε. Θα τιμωρηθεί. Έχω την εξής απορία. Ναι, δηλαδή αυτό, ναι, τον ανισόρροπο άνθρωπο δεν είναι μυθικά. Δεν είναι μυθικό αυτό. Όταν λέει τρεις εκδοχές σε 2 λεπτά, ναι, στην αρχή λέει θα μείον 7 το επόμενο. Μηνύσιμο αυτό δεν είναι. Ναι, όλο αυτό δεν είναι μηνύσιμο, η συμπεριφορά του. Ναι, η εκφορά μετά, λόγου μετά για τον ΠΑΟ. Μετά το γυρίζει και τα διδεύτερα και στο πλάκα. Τρίτο λέει να τιμωρηθεί η Ξάνθη. Στο τρίτο λέει μόνο η Ξάνθη, όχι ο ΠΑΟ. Γιατί ο ΠΑΟ, και κακό στο βάλα μείον 7. Δηλαδή όλο αυτόν τον άνθρωπο που τα έχει συγχυσμένα στο μυαλό του, ποιος τον νομιμοποιεί, ναι, και ο Στέργιος ό,τι πρόλαβε να το ρωτήσει, βέβαια σε περιπεκτικό ύφος και ό,τι και να μας πείτε κούγια δεν αλλά, αυτός έλεγε τα δικά του αυτά. Ναι. Νομίζει ότι αυτός με το που λέει το βιογραφικό του που ήταν εκεί εδώ. Άλλο αυτό, και ότι είναι το έντιμο, ξέρουμε, και εγώ ξεκίνησα. Ούτε, ναι, τα κλασικά. Δηλαδή εντάξει, και στην Παναχαϊκή τι έκανε, στα γιατί τι να δείξουμε κουβέντα με το αυτό. Αλλά αυτός στο θέμα μου, στο δικό μας, ποιος τον νομιμοποιεί να λέει αυτά τα πράγματα, ότι, ναι, ο Πάκο έχει την Ξάνθη, έτσι ανοιχτά.
Ναι. Και να προκαταβάλει την. Και το ΚΑΣ δεν ξέρει. Πήγε και ο Πιλάτη εκεί και ο άλλο. Ναι. Δεν ξέρει το ΚΑΣ, ξέρει Μαρούπα. Μα τον είπε okay. Τέτοιο. Ξέρει Μαρούπα και εδώ. Όχι, λέει αυτή είναι ανώτατη αρχή. Είναι ανεξάρτητη. Ερώτηση. Ερώτηση. Συγγνώμη ναι. Λίγο, Χρήστο, επειδή ναι. Είπε για Μαρούπα. Μα είχε μα έχει τρελάνει τόσο άνθρωπος. Ερώτηση. Ερώτηση. Ναι. Η κυρία ναι. Μαρούπα, ο ναι. Κύριο Αρκούδη και η συναυτό. Και ο κύριος Αυγενάκης, μια ερώτηση, άσχετη. Ναι, ναι. Την ανακοίνωση των πανθύρων του Πανιωνίου μετά ναι, τον υποβιβασμό ναι, της ναι, ομάδας ναι, τους, ναι, προχθές, τη διάβασαν. Προχθές. Ότι διάβασαν, θα μας πούν για επιρροή. Εκεί για κυριαρχική, για συνειδιοκτησία ναι. Θα μας πούν. Τη μα διάβασαν. Εσύ που είσαι πρόεδρος και σου έχει άμεση επιρροή. Πού είναι αυτή. Πού είναι, ναι, σαν υπάλληλο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή και είσαι πρόεδρος της Λάρισας. Δεν έχει επιρροή επάνω σου. Άλλα λόγια, γιατί λέγω δικηγόρος, ήμουνα και εκεί δικηγόρος, ήμουνα και στο εκεί, ήμουνα και εκεί και στον okay. Υπάλληλο. Δεκτά όλα αυτά. Δηλαδή ναι. Άλλα λόγια, άλλα λόγια. Αλλά ποιος είναι αυτός που προκαταβάλει και λέει στην Εφέσεω σίγουρα θα τιμωρηθεί, εντάξει, ότι okay. Θα λάβει σαν δεσμευτικό αυτό της Μαρούπα. Ευσεβείς και κάτι πόθη. Τελευταίο, Κωστή. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Κανα δυο φλιτζανάκια ξύδι, καλό όμως, βαλσάμικο αυτό που πάνε στην τέλη, για όσους στοιχημάτιζαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα το χαριστεί ο Μελισανίδης μέχρι τις 1-1,5 ώρα το βράδυ, ότι δεν πρωί. Γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ζαγόρα με λένε, όνομα δεν λέμε. Στο αυτό θα βγεις, θα το πεις. Βγες και πέσε στα παιδιά και την άλλη φορά αυτό σου είπα. Ναι, αλλά δεν είμαι εγώ το τείχος των δακρύων. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και την άλλη φορά το έκανες. Ζαγόρα με λένε. Εμένα με λένε τσατσαρό, φίλε. Θες να μου πεις για μένα, ναι. Βγες στο Ζαγόρα να τα πεις. Δεν είναι ωραίο αυτό της καραμπόλας. Θα σε κλείσει ο Ζαγόρας. Δεν θα σε κλείσει, το λέω εγώ. Έχεις παράπονα από τον Τζαλτίδη. Θα βγεις στο Τζαλτίδη. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό με την καραμπόλα. Έντιμα σας το λέω. Θέλετε να πείτε κάτι για μένα. Ό,τι παράπονο. Θα καθίσω να σας ακούσω ώρες αν έχετε κάτι να πείτε για μένα. Και για την εκπομπή. Αλλά τα λέω σε σένα για να τα ακούσει ο άλλος. Δεν είναι ωραίο αυτό, ρε παιδί μου. Υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει ο Ζαγόρας ώρες κάθε μέρα έχει γραμμές ανοιχτές. Βγες στον Γιώργο, αποκλείεται να σε κλείσει. Να του πεις την αντίθεσή σου. Να του πεις τη διαφορετική άποψή σου. Το ίδιο και ο Χρύσανθος. Είμαστε παιδιά που μεταξύ μας, καταρχήν είμαστε μιας ηλικίας πάνω κάτω. Έχουμε ένα σκεπτικό. Μπορεί να μας χωρίζουν απόψεις, ομάδες, να έχουμε διαφωνίες, ναι, ναι. Αλλά σε ένα πράγμα συμφωνούμε. Ότι αυτό εδώ το ραδιόφωνο, γι' αυτό λέγεται ελεύθερο, ρε παιδιά. Γιατί μπορεί μεταξύ μας να παίζουμε μπουνιές, εννοώ από πλευράς απόψεων, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε ακροατή. Θα ακουστεί κάθε άποψη. Και καμαρώνουμε που είμαστε σε αυτό το ραδιόφωνο. Και καμαρώνουμε που μπορεί να μας χωρίζουν 3 λεπτά στις εκπομπές και οι απόψεις μας να απέχουν μίλια και έτη φωτός. Είναι σημαντικό αυτό που δεν υπάρχει μια γραμμή, πες αυτό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αλλά δεν είναι ωραίο να κάνουμε εδώ να είμαι εγώ, ας πούμε, το κοιτίο παραπώνων. Πες το Ζαγόρα, όχι ρε φίλε, θα το πεις εσύ στο Ζαγόρα. Πες το Τζαλτίδη, θα το πεις εσύ στο Τζαλτίδη. Βγήκε στο Ζαγόρα να κάνεις παράπονα για μένα. Ή βγήκε στο Τζαλτίδη. Και αν βγουν, θα σου πούν το ίδιο πράγμα. Πάρε τον Κωστή και πες τα ρε παιδιά. Σας φίμωσε κανένας εδώ. Κλείσαμε κανέναν. Αν δεν βρίζεις, πες την άποψή σου ευθαρσός και δεν σου πει κανένας τίποτα. Και είναι πιο έντιμο, είναι ο πιο ωραίο ρε παιδί μου, έτσι. Που πρόσεξε, μπορεί και να συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που πας να πεις τώρα. Λέω μπορεί. Αλλά το πιο έντιμο και το πιο ωραίο και το πιο αντρίκιο είναι να πάρεις να πεις στον τάδε. Ξέρεις ρε Γιώργο, είπες αυτό, είσαι λάθος, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε, να ανταλλάξετε απόψεις, να προσπαθήσετε να πεις το ένα στον άλλον απλά πράγματα. Ναι, περίμενες, είσαι ήρωας, αν περίμενες. Ναι. Εγώ περίμενα, αλλά εσέκραζα στον αέρα όσο μιλούσε. Ήρωας, εντάξει, το νιώσα στο πετσί μου, το νιώσα. Το νιώσα. Έλα. Ναι, δηλαδή φτάνει. Το έπεσε. Ποιο φτάνει. Πάμε. Μα το λέω, αλλά εξακολουθούν όμως. Πάλι το ίδιο γίνεται. Έλα, πάμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Κοίταξε. Υπάρχει για δύο θέματα να μιλήσω, αλλά θα πω κάτι ένα τρίτο που μπήκε τώρα στο τραπέζι. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά παραδείγματος χάρη, ένας παραγωγός ο οποίος δεν μπορείς να το μιλήσεις στον αέρα, έτσι, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσεις στον αέρα, ναι. Έχεις τη δυνατότητα να τον κρίνεις, έτσι, δεν είναι στο απειρόβλητο. Δηλαδή, όχι, ας πούμε, βέβαια. Ο ναι. Τζαλτίδης, έτσι, δεν μπορώ εγώ σαν ΠΑΟΚτζής να το μιλήσω στον αέρα. Μπορείς να στείλεις μήνυμα και το μήνυμά σου θα διαβάσει. Θέλω να πάρω τηλέφωνο. Όχι να χρεωθείς, δεν έχεις messenger αυτά, έχει 1000 πράγματα δηλαδή. Ναι, που όχι, θέλω να σου... Ναι. Κοίταξε, πέρα από οτιδήποτε άλλο, όταν ένας παραγωγός δεν δίνει τη δυνατότητα μέσω ανοιχτών γραμμών να κάνεις την παράθεση μαζί του, δεν μπορείς ρε φίλε, μπορείς να το κρίνεις. Ο Χρύσανθος δεν βγάζει το απόγευμα γραμμές.
Ναι, αλλά είναι εκπομπή του Άρη. Δεν θα πάρω εγώ σαν πάω. Γιατί τι θα πάθει, ίσα ίσα. Γιατί θα το εκμεταλλευτεί και θα λέει ότι να μα έχουν και πάω τζίτε. Κατάλαβε. Τέλο πάντων. Δηλαδή, τέλο πάντων, το μόνο που θέλω να προσάξω του Αλτίδη για σήμερα το πρωί είναι ότι ο κύριο βρήκε την ευκαιρία να χαργετίζεται στον αέρα. Πέρασε ένα ευχάριστο δίωρο. Τι άλλο θέλει. Άρα είδε, εγώ τα έλεγα τόση ώρα. Να πάω με τα μαστίγια για να απολαμβάνει ο Αλτίδη. Τόση ώρα τα έλεγα, αλλά τελικά πάλι αυτό κάνει. Τέλος πάντων, έλα. Πάμε. Πες αυτό που θες, πρέπει να πάω. Δεν είστε και εσύ το απειρόβλητο, ρε παιδιά. Και έλα. Πάμε. Κανένα απειρόβλητο, ρε φίλε. Σου είπα. Να μην είμαι εγώ η καραμπόλα. Οι Άγιοι Παντελεήμονες. Καθόλου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, τι λέω. Δεν είπα ότι έχουν άδικο ή δίκιο. Είπα, το σωστό είναι να τα πεις εκεί, φίλε. Αυτό είπα. Δεν αγιοποίησα. Δεν αγιοποίησα. Δεν αγιοποίησα. Το πρωί ο Τσαλτίδης όπως είχε πέρσι με την άλλη μορφή. Έγινε. Το πάμε. Δεν γραμμές, εγώ το, πούμε, δηλαδή. Το φάγαμε το δεκάλεπτο, το δικό μου. Το ναι. Φάγαμε, φίλε. Είδες. Να, αυτό που σου λέω. Α, πάμε τώρα. Άκου τώρα. Εγώ ναι. Άλλο θέλω να πω τώρα. Να πεις. Μας έκανε ο προηγούμενος ακροατής. Πάμε. Είδες τώρα. Ο Σπυρόπουλος. Ναι. Φυσικά και κοιμάται στον αέρα. Όταν η ομάδα κοιμάται ολόκληρη και κοιμόμαστε κι εμείς, θα κοιμηθεί και ο παρουσιαστής. Ναι. Δεν είναι πολύ επιστήμη να το λύσει αυτό το πράγμα. Ναι. Άμα ο αγώνας δεν έχει ροή, άμα δεν έχει ζωντάνια, φυσικά θα κινηθούμε όλοι μαζί και ο παρουσιαστής μαζί, ρε φίλε. Λοιπόν, και πάω στο τελευταίο για τον Κούγια. Με ένα λεπτάκι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ναι. Οι παρεμβάσεις του Κούγια είναι τεχνητές και στην ώρα τους. Δήθεν τάχα έψαξε να βρει αφορμή το ότι ο Στέργιος μίλησε για τα Γιάννενα κάτι ναι. Και το μόνο που δεν ανέφερε στον αέρα είναι για το λόγο που ναι. Έπιασε αφορμή. Ψάχνει να βρει τεχνητά αφορμή για να μας βγαίνει να λέει πες τρασίδατα στα μούτρα μας ότι είμαστε πολιτικοκρατία ναι. Και το ένα και το άλλο. Είναι όλα τεχνικά που κάνει και εγώ αν ήμουνα, πραγματικά σου λέω, αν ήμουνα σταθμός και έχω το δικαίωμα να το πω για μένα προσωπικά, θα του απαγόρευα να βγει στο σταθμό μου. Γιατί είναι όλα εκ του πονηρού, δεν σέβεται τίποτα και κανέναν και αυτό που έκανε με τον ύπνο του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι ναι. Μια ασέβεια. Τι ασέβεια, ασέβεια. Υψίστου για μένα βαθμού. Ασέβεια προς χιλιάδες και βγαίνει λαλίστατο στον αέρα να μας πουνάει, να μας πουλάει το μαρινιλίκι του. Αυτό κάνει. Έγινε αδερφέ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα τώρα, θα το κάνουμε κατευθείαν, γιατί με τις γραμμές πολλές πήγαμε πίσω. Παιδιά, δεν αγιοποιούμε κανέναν. Ούτε είπαμε ότι έχετε 100% άδικο σε αυτό που λέτε ή έχει 100% δίκιο ο Γιώργος ή ο Χρύσανθος. Ούτε προσπαθούμε να βγάλουμε λάδι ένα στον άλλο. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Δεν θέλουν και τα παιδιά να το κάνουμε αυτό. Ούτε το έχει ανάγκη κανένας. Απλά έτσι χάνεται η μπάλα. Χάνεται η μπάλα. Χάνεται η μπάλα. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου. Είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε να υποδεχτούμε και σήμερα το διευθυντή της Φόρτσας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια σου, Κώστα μου. Καλή εβδομάδα. Πρώτη μέρα μετά από το τέλος του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν νιώθεις και εσύ αυτή την ανακούφιση για μια χρονιά που φάνηκε πενταετία. Δεν ξέρω. Θα ήθελα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά σίγουρα, μια πολύ δύσκολη χρονιά, η οποία νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε δίνει το δικαίωμα, έτσι να το πω πιο απλά, στον ΠΑΟΚ να κάνει το ταμείο, τον απολογισμό και να πάρει αποφάσεις σε ό,τι αφορά την οργάνωση της τόσο της ΠΑΕ, όσο και του ποδοσφαιρικού τμήματος για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους του. Ναι. Αρχίζει γεννόμενες από την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη, διότι αν δεν έπεφτε πάνω σε αυτόν τον ανεκδίκητο διαιτητή, θα είχε καταφέρει να προχωρήσει. Ναι. Η ευθύνη όμως βαραίνει τεχνική ηγεσία και παίκτες για τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Europa League, για την απώλεια του πρωταθλήματος και την απώλεια του κυπέλου. Η μόνη δικαιολογία που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, που είναι πραγματικότητα, είναι αυτή η σκευωρία που έπεσε πάνω στις πλάτες παικτών και τεχνικής ηγεσίας
διοίκησης και όλου του οργανισμού του ΠΑΟΚ και είχε ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό. Δηλαδή δεν ξέρω ποια θα ήταν η εξέλιξη της χρονιάς αν ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπιζε αυτή τη σκευωρία σε βάρος του. Ναι. Και το τονίζω όχι ως δικαιολογία αλλά ως μια πραγματικότητα. Διότι θυμίζω ότι όταν όλα αυτά εξελίσσονταν, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος, δεν ήταν πέμπτος στο βαθμό. Ναι, ναι. Ήταν πρώτος. Αυτός ο ΠΑΟΚ, αυτός. Ναι, 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 ναι. Οπότε μέτριος, οπότε κάτω του μετρίου, ήταν πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα. Ναι. Έσκασε το μείον 7, χάθηκε το μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, η ισοπαλία στην Ξάνθη, ξέφυγε ο Ολυμπιακός, γιατί τίποτα από αυτά δεν θα συνέβαινε, θεωρώ εγώ. Ναι. Θα μπαίναμε στα play-off με τον ΠΑΟΚ πρώτο και μια μάχη την οποία κανείς δεν ξέρει τι εξέλιξη αλλιώς, θα μπορούσε αλλιώς, να έχει. Ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν παρουσίασε φέτος καμία ποδοσφαιρική πρόοδο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον ΡΕΜΠ ή όποιος τελικά, εν πάση περιπτώσει, κάνει το σχεδιασμό της νέας περίοδου. Ναι. Για το αν θα μείνει ή όχι ο Φερέιρα, για το ποιοι παίκτες θα πρέπει να αποχωρήσουν, ποιοι πρέπει να μείνουν και ποιοι θα πρέπει να αποκτηθούν στο ρόστερ της ομάδας, πώς θα πρέπει να ενισχυθεί η τεχνική ηγεσία για να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ ένα καλύτερο πρόσωπο στη νέα περίοδο. Όταν λέω ένα καλύτερο πρόσωπο, εννοώ ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει πιο θελκτικό ποδόσφαιρο και θα μπορέσει να εκπληρώσει στόχους όπως είναι η συμμετοχή στους ομίλους του Champions League, γιατί για μένα αυτός είναι ο πρωταθλητικός στόχος. Και μετά θα έρθουν οι υπόλοιποι στόχοι. Τι ομάδα θα γίνει, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτά είναι ποδοσφαιρικά θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αποφασίσει ο ΡΕΜΠ, επαναλαμβάνω, μαζί με όσους θα καθίσει να κάνει το σχεδιασμό της νέας περίοδου. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την οργάνωση σε διοικητικό επίπεδο, την ομοδιάρθρωση δηλαδή που έχει ζητήσει και ο Ιβάν Σαββίδης και την ολοκλήρωση της συζήτησης περί των ευθυνών που προκύπτουν από το θέμα με τα θεωρητικά βελτία υγείας του ΠΑΟΚ. Ένα θέμα που έπληξε το κύρος και τον εγωισμό της εταιρείας, του κλαμπ, να πω, του ΠΑΟΚ, να πω, της ποδοσφαιρικής, εν πάση περιπτώσει, κοινότητας του ΠΑΟΚ, και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον, αφού πρώτα αποδοθούν ευθύνες, εάν υπάρχουν και σε άλλα πρόσωπα, εκτός από τα πρόσωπα που αποχώρησαν την επομένη κιόλας του φιάσκου που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ στον παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση την πήρε, την κατέκτησε με τους βαθμούς που συγκέντρωσε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι, 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 βέβαια. Αυτό δεν αμφισβητείται. Ναι, η χρονιά μοιάζει να είναι πενταετία λόγω και του κορονοϊού και της πανδημίας. Ναι. Και τώρα πλέον θα πρέπει να γίνει ο απολογισμός και να κατασταθούν τα σχέδια για το μέλλον. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μείνει στο χθες. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει με οδηγό το χθες και αφού ληφθούν αποφάσεις να προχωρήσει στο αύριο. Και πολύ γρήγορα κιόλας, Κώστα, γιατί είναι άλλη η χρόνη φέτος. Έτσι. Σε 35 μέρες παίζει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι που είναι ευρωπαϊκά η χρονιά του όλη. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα, ό,τι συζητήσεις έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όποιες ζημώσεις έχουν γίνει, θα πρέπει να έχουμε τώρα πλέον εικόνα, όχι να έχουμε εμείς, να έχουν εικόνα οι υπεύθυνοι για το πώς θα πράξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Κάνουμε αυτό για αυτούς τους λόγους, αυτό για αυτούς τους λόγους, αυτό για αυτούς τους λόγους και καταλήγουμε σε, σε κάποιες αποφάσεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν φημίζεται για την ταχύτητα των αποφάσεών του, ήρθε η ώρα όμως να το αλλάξει αυτό. Κατά ανάγκη, δεν γίνεται. Ο χρόνος πιέζει. Ναι. Σε 10 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Ναι. Δεν υπάρχει χρόνο, δεν υπάρχει αύριο, είναι 3-5. Ναι. Η είδηση σήμερα θα έπρεπε να είναι μέρα αποφάσεων. Ναι. Μετά τον απολογισμό. Μέρο... Τι θα γίνει. Ναι. 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 Πώς θα γίνει, γιατί θα γίνει, με ποιος θα γίνει. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Δεν έχει να δούμε ένα αυτό, ένα εκείνο. Δεν αναφέρομαι σε μεταγραφές. Αυτές είναι σε δεύτερο πλάνο. Ναι. Σε δεύτερο πλαίσιο. Μιλάς για τον προπονητή, ας πούμε. Μιλάω για τον προπονητή. Ναι. Για τη στελέχωση τεχνικής ηγεσίας. Ναι. Για την στελέχωση, αν χρειαστεί, απαιτηθεί και αποφασιστεί της διοίκησης. Ναι. Γι' αυτά μιλάω. Η μεταγραφική περίοδος τώρα ξεκινάει και ολοκληρώνεται στις 3 Οκτωβρίου. Ωστόσο και αυτό για τον ΠΑΟΚ πιέζει.
Γιατί θα πρέπει να είναι έτοιμος στις 25 Αυγούστου για τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Champions League. Συμβόλαια υπάρχουν σε εκκρεμότητα. Δεν φέρνω την καταστροφή, λέω. Τι θα γίνει με τον Δέρμπι. Την πραγματικότητα περιγράφει. Τι θα γίνει με τον Στόχ. Τι θα γίνει με τον Ουάρντα. Τι θα γίνει με τον Μαωρίσιο. Τι θα γίνει με τον Βιερίνια. Τι θα γίνει με τον Μάρτος. Τι θα γίνει με όλους αυτούς. Ναι. Με τους δανεικούς. Τι θα γίνει με τους δανεικούς, βεβαίως. Με τους πιτσιρικάδες. Έρχεται να προσθεθεί ο Λίρατζ. Έρχεται να προσθεθεί ο Διαμαντής. Δημιουργείται ένα ρόστερ το οποίο θέλει ξεκαθάρισμα. Αυτό είναι δεδομένο. Το είδαμε όλοι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσθέσει νιάτα, έμπειρα νιάτα, να το πω έτσι, μέσα στο ρόστερ του. Ναι. Τι εννοώ έμπειρα νιάτα? 26, 27, 28. Και 18 άριδες, ναι, που μας έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους, μας τα έδειξαν. Ο Μιχαηλίδηδες, ο Μιχαηλίδηδες, ναι, ναι, ναι. Ο Μιχαηλίδης, έτσι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το τσιγάρα, για το κατεστραβό, ναι, για... Θα ξεχάσω τι κάνουν τώρα, το Λίρατζι, το Διαμαντί. Τον Μελίσσα, είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Ναι. Τσαούση, Παλογιάννης, όλοι αυτοί. Ναι. Παλογιάννης, μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, 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 πολύ ωραία. Πού θα πάνε, τι θα κάνουν, ναι, πώς θα συνεχίσουν, τι θα πάνε στην προετοιμασία. Ναι. Ο Κούσκας, θα πάει προετοιμασία με την ανδρική ομάδα, ναι, θα πάει με την K19. Ναι, ήταν προχθές, χθες στην αποστολή. Ναι, okay, μάλιστα. Είναι πολλά, Κώστα, πολλά πραγματικά. Είναι πολλά, ναι, όμως... Ας αρχίσουν ένα-ένα. Ένα-ένα, ναι, ναι. Να τα λύνουν. Τι θα έβαζες πρώτο? Ναι. Θα έβαζες πρώτο το θέμα του προπονητή. Του προπονητή. Τι να βάλω πρώτο? Ναι, ναι. Τι θα βάλω πρώτο? Κάτι που θα φοράει ο ΠΑΟΚ την επόμενη περίοδο να βάλω. Ή τις χαμέρες που θα φοράει ο ΠΑΟΚ την επόμενη περίοδο. Από εκεί ξεκινάει. Από εκεί θα είναι. Ο κάθε τομέας έχει το δικό του. Ναι, ναι. Όσοι ασχολούνται με την εμφάνιση του ΠΑΟΚ, το μάρκετινγκ και... Πώς θα είναι η φανέλα. Θα ασχοληθούν ο καθένας με αυτό. Λοιπόν, οι υπόλοιποι με την ομάδα. Τι θα γίνει? Ποιος θα είναι προπονητής, ο Βασιλόπουλος, πολύ ωραία. Με ποιους θα στελεχωθεί? Ναι. Τι ιατρικό team, τι γυμναστές. Τι θα γίνει με το ιατρικό team, ναι, νούμερο 2 θέμα. Ναι. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα γιατρό. Ναι. Ναι, ναι. Χρησιμοποιήθηκε εκτάκτο χθες ο κύριος Σαντζόπουλος με την ΚΑΠΑ 19. Ναι. Λοιπόν. Γυμναστές. Φέτος ήταν ένα από τα προβλήματα, έτσι, ναι. Αρχηγυμναστής. Ναι. Ναι, ναι, τερματοφυλάκο, ναι, βέβαια. Όλα αυτά. Ναι. 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 Όλα αυτά, όπως είπες, αρχής γενομένης από σήμερα θα πρέπει ένα-ένα, δηλαδή... Νομίζω, από το πρωί, όχι τώρα. Ναι. Κώστα, νομίζω ότι περίμεναν τη χθεσινή μέρα για να πάρουν αποφάσεις ή κάποια έχουν όχι, ήδη όχι, έχουν γίνει, ληφθεί αποφάσεις. Έχουν, ναι, έχουν γίνει. Ναι. Έχουν γίνει. Ναι. Έχουν ληφθεί. Έχουν γίνει ζυμώσεις και οι συζητήσεις. Ναι. Απλά νομίζω ήρθε η ώρα τώρα των αποφάσεων, ναι, και των ανακοινώσεων. Και ανακοινώσεων για να σταματήσουν και οι κουβέντες, ας πούμε, γιατί δημιουργούν και μια... θα πρέπει να πατήσει αλλά κάπου. Οι κουβέντες πάντα γίνονται. Πάντα, ναι, πάντα θα γίνονται, ναι, συζητήσεις για το πρόβλημα. Μιλάμε, ναι, απόψεις, θα γίνουν και κριτική, γιατί έχουμε, ναι, και αυτό, να γίνεται κριτική. Ναι. Τι έγινε, απολογισμός. Ναι, φυσικά, φυσικά. Μάλιστα. Οπότε... Ξεκινάμε από... Πρέπει, ναι, να γίνει ο απολογισμός του χτες, ναι, και να πάμε στο αύριο, στο σήμερα, ναι, και στο αύριο. Να οργανωθεί, ναι, η ομάδα για τη νέα περίοδο. Ναι. Θα αντικατασταθεί, ναι, ο Σεραϊδάρης. Με ποιον? Τι θα γίνει? Στη σειρά τα βάζω. Προπονητής, ναι, στελέχωση τεχνικού τμήματος. Τεχνικού team. Ναι. Είδαμε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Ναι, είδαμε, ναι, προβλήματα, σαφέστατα, στη διάρκεια της χρονιάς. Σαφέστατα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μένει ο Φερέιρα. Ωραία. Ναι. Πώς θα στελεχωθεί έτσι, με αυτόν και με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο και με αυτά τα πρόσωπα. Ναι. Και ποιες είναι οι εισηγήσεις του στο Ρέμπε, ο Ρέμπε με την ιδιοκτησία, ναι, για να ακολουθήσουν οι αποφάσεις. Ναι. Έχουν γίνει, πιστεύεις, επαφές και με παίκτες σαν, ναι, σε ένα προστάδιο? Ναι, ναι. Γιατί φαντάζομαι δεν περίμεναν χθες το βράδυ να τους πει ο Φερέιρα, αν αυτός μείνει, θέλω αυτό και αυτό, ότι ήδη έχουν δουλέψει για να τα υλοποιήσουν. Έχουν γίνει, ναι, λες, έτσι, μάλιστα. Ναι. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Εντάξει, τους γνώριζαν, Κώστα, τους χρόνους. Δεν είναι ότι ξαφνικά βρεθήκαμε τώρα σε μια κατάσταση... Όχι, πάντα τους γνωρίζουν τους χρόνους, αλλά πάντα... Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Κυνηγάμε την ουρά τους μετά. Έχεις δίκιο. Κυνηγάμε, να πω, την ουρά μας μετά. Ναι. Αλλά το ξέραμε από πριν ότι, ναι, θα πρέπει να μην κυνηγάμε την ουρά μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Τρέχουμε στη λήξη του χρόνου.
να βγούμε πρώτοι στον τερματισμό. Είναι αδύνατο. Ναι, δεν γίνεται. Μάλιστα. Οπότε έπονται και ακολουθούν μέρες πολύ σημαντικές, με πολύ δυνατές αποφάσεις, σε διάφορα επίπεδα, αυτό κρατάμε από την κουβέντα σου, πολύ σημαντικές για το παρόν και για το μέλλον, το άμεσο και το απότερο της ομάδας, έτσι. Φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, άρα θα έχουμε, πιστεύεις, πολύ σύντομα και ανακοινώσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό δεν το πιστεύω, δεν το ξέρω, το εύχομαι. Το εύχεσαι, ναι. Ναι. Ελπίζω να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην έλλειψη αποφάσεων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λόγω πίεσης χρόνου θα γίνουν θυσίες ή συμβιβασμοί. Ναι. Απλά πρέπει ο ΠΑΟΚ να λειτουργήσει με ποδοσφαιρική λογική. Έχει επιλεχθεί ένας τεχνικός διευθυντής να κάνει τις εισηγήσεις του. Ναι. Και να προχωρήσει η διαδικασία. Ναι. Λέω απλά κατανοητά Δευτέρα. Ναι, 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 ναι. Η Τρίτη είναι μετά τη Δευτέρα. Ναι, ναι. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα να γίνουν, ναι, έτσι ώστε να μην έχουμε το περσινό, την κατάσταση που βιώσαμε φέτος. Ναι. Γιατί φέτος βιώσαμε μια κατάσταση για την οποία ευθύνη έχει και η αποχώρηση του Λουτσέσκου στον χρόνο της αποχώρησης. Ο χρόνος αποχώρησης του Λουτσέσκου. Ναι, ναι, ναι. Άφησε την ομάδα μια Παρασκευή, τέτοια ώρα ήτανε, χωρίς προπονητή και χωρίς κανένα από τα στελέχη της τεχνικής ηγεσίας πλην του σκιαθήτη που δεν είναι το φυλάκι του. Ναι. Ναι. Και πάω και Παρασκευή 3:30 για να πάει τη Δευτέρα στην Ολλανδία με δεδομένο ότι τη Δευτέρα το πρωί η ομάδα πετούσε για Ολλανδία, ναι, 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 για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ναι, ναι. Αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε βάρος του ΠΑΟΚ ήταν τεράστιο. Ναι, ναι. Και το κουβάλισε όλη τη χρονιά. Ναι. Όλη τη χρονιά το κουβάλισε. Όλη τη χρονιά, βέβαια. Και η ευθύνη του Λουτσέσκου έχει σχέση με το χρόνο που αποφάσισε, ναι, ναι, να αποχωρήσει. Ναι. Σωστά. Αν το έκανε 12 Μαΐου μετά τον τελικό, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και ήρωας. Αποδέωση. Έτσι όπως το έκανε όμως και στο χρονικό σημείο. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο δίωρο στο πέναλτι εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο 107 και 4. Εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.